συνάντηση όπου πρέπει να τεθούν όλα τα θέματα όπως δεν έχουν τεθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα πράγμα. Πρέπει να τεθούν με ανοιχτά χαρτιά. Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό το ανοιχτά χαρτιά? Τα ανοιχτά χαρτιά βεβαίως πρέπει να τεθούν και έπρεπε ήδη να έχουν τεθεί από το Σεπτέμβριο στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Θέλω να πω ένα πράγμα. Αυτό που βλέπω εγώ στη Νέα Δημοκρατία είναι μία παντελής έλλειψη στρατηγικής, όχι μόνο σε σχέση με την Τουρκία, κατεξοχήν με την Τουρκία βέβαια, αλλά με όλη την περιοχή, κυρίως στην κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί αφενός δεν είδαμε να ξεδιπλώνεται μία στρατηγική από την ώρα που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Προβλήματα τα οποία υπάρχουν με την Τουρκία είναι υπαρκτά. Δεν τέθησαν στον κύριο Ερντογάν. Δηλαδή, ούτε η προκλητικότητα στο Αιγαίο, ούτε το θέμα των κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια, άκουγα την κυρία Μπακογιάννη, να υπάρχει μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχεις ένα μεγάλο χαρτί στα χέρια σου που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πιέζεις από εκεί. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Και χτες το βράδυ γίνεται ένα αλαλούμ με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό δεν είναι ούτε επικοινωνιακό λάθος ούτε τίποτα. Είναι έλλειψη στρατηγικής. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η δική μας κυβέρνηση, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να θέλει να αλλάξει στρατηγική. Αυτό είναι δικαίωμά της. Η δική μας κυβέρνηση είχε στρατηγική. Και ο Πρωθυπουργός και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, όταν έλεγε ο Κοντζιάς, ο νευρικός γείτονας, ένα λεπτό να ολοκληρώσω, δεν ήταν μία επινόηση, ένα εφεύρημα. Έδινε μία εικόνα για το τι πρέπει να κάνεις παρακάτω. Αυτή η αδράνεια και αυτός ο καιροσκοπισμός έχει τα αποτελέσματά του τώρα. Όταν κάναμε τη συμφωνία των Πρεσπών, η συμφωνία των Πρεσπών δεν έγινε γιατί ήταν ένα προδοτικό κόμμα στην κυβέρνηση. Έγινε γιατί διαβάζεις μία ολόκληρη πραγματικότητα. Δεν ήταν μελετημένη η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα. Ήταν μία πολιτική. Και είναι, ελπίζω από εδώ και πέρα, ήταν μια πολιτική αδράνειας και το διάβασμα ήταν μόνο σε μερικά θέματα των αρίστων κλπ. Που πρέπει να τα λέμε και πρέπει να ακούγονται και από εδώ. Γιατί ξέρετε, το κανάλι σας εμάς έκανε τεράστια κριτική για το αν μπήκε το τάδε πρόσωπο, αν μπήκε το άλλο. Και βλέπουμε τώρα, γιατί άκουσα γιατί την κυρία Μπακογιάννη, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, διορθώθηκαν τα πράγματα. Αλλά το θέμα του κυρίου Πατέρα, ας πούμε, από αυτό το κανάλι αναδείχθηκε. Ναι, ωραία. Θέλω λοιπόν να πω και από την Εφημερίδα των Συντακτών. Την Εφημερίδα των Συντακτών. Την οποία διαβάζουμε καθημερινά, πρέπει να σας πω. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε σχέση με την Τουρκία, και επειδή κανείς για να προβλέψει, γιατί η πολιτική είναι πρόβλεψη πάνω απ' όλα, αλλά πρόβλεψη δεν είναι ρίχνω τα χαρτιά ή τον τελβέ. Ανοίγω την εικόνα και διαβάζω προσεκτικά τι γίνεται. Όταν κάναμε ενεργητική... Προηγούμενη επίσκεψη Ερντογάν εδώ ήταν... Δεν ξέρω να σας ικανοποίησε. Επειδή μιλήσατε για στρατηγική της προηγούμενης κυβέρνησης. Πάρα πολύ μας ικανοποίησε. Γιατί ήταν για πρώτη φορά... Γιατί είναι μονόλογος ουσιαστικά. Το σέτον έχουμε δικήσει τον άλλο. Είχατε πει μία ώρα την κυρία Μπακογιάννη. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλω όμως να πω γι' αυτό για την επίσκεψη Ερντογάν. Οι διάβλοι, οι ανοιχτοί διάβλοι πρέπει να υπάρχουν με την Τουρκία και να τίθενται μονίμως στα προβλήματα. Έχω και άλλη ερώτηση για αυτά που είπατε. Γι' αυτό να απαντήσω. Ανοιχτά. Κύριε, για λοιπόν, να μην θυμηθούμε, τέλος πάντων. Θα... Κυρία Αναγνωστοπούλου, φορτσάτη. Έτσι θέλουμε τις γυναίκες, γιατί ξεκινήσατε με αυτό το θέμα. Πάντα έτσι είναι, κυρία Αναγνωστοπούλου. Όχι, έτσι θέλουμε τους ανθρώπους. Γενικώς δεν έχει Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος σε μια τέτοια στιγμή, η οποία είναι μια δύσκολη στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία, να υπάρχουν κομματικοί διαξυφισμοί. Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Υπενυχθήκατε το βατερλό της επίσκεψης Ερντογάν επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό. Εγώ παίρνω ως θετικό στοιχείο ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Πάντα πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους διάβλους με την Τουρκία. Θεωρώ εμείς ότι το καθιερώσαμε, κύριε Λιβάνε. Δεν υπήρχε στρατηγική, δεν υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση. Θεωρώ, θεωρώ ότι αυτό είναι ανυπόστατο. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια
σαφή στρατηγική πολυδιάστατη εξωτερικής πολιτικής. Προσπαθούμε στο πλαίσιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, τα οποία πολλά από αυτά έπρεπε να τα αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με σοβαρότητα, με μετριοπάθεια, δείχνοντας και στο παγκόσμιο κοινό αλλά και στο ελληνικό κοινό την εθνική μας αυτοπεποίθηση, να λειτουργήσουμε στα πλαίσια ενός νέου κόσμου, ενός ασταθούς κόσμου. Ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν είναι μια συνήθις περίπτωση ενός Αμερικανού Προέδρου. Η Ευρώπη προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Είδαμε χθες πρωτοφανές στα χρονικά, παρακολουθούμε όλη την πολιτική, το Γάλλο Πρόεδρο με τον Αμερικανό Πρόεδρο να σκοτώνονται τηλεοπτικά, να τους βλέπει το σύνολο του κόσμου. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ζήτημα που έθεσε όσον αφορά στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε χθες με τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης, αυτό δεν βγήκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό έχει καταγραφεί, νομίζω. Ήταν μια πληροφορία κάποιων μέσων. Διαψεύστηκε αμέσως. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρισκόταν μαζί με τον Πρωθυπουργό και βρίσκεται και τον Υπουργό Εξωτερικών στο Λονδίνο. Νομίζω ότι όλοι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να μην τσακωνόμαστε. Μπορεί να έχουμε τις διαφορές μας, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, προφανώς έχεις απέναντί σου έναν πρόεδρο ο οποίος παίρνει πόντους από την Αμερική, ο οποίος παίρνει συνεχώς πόντους από αυτήν την προκλητική και αντιπαραγωγική πολιτική την οποία ασκεί στην Μεσόγειο. Εμείς θα σταθούμε απέναντι. Η Ελλάδα θα έχει πάντοτε μπροστά της τα εθνικά της συμφέροντα. Με βάση το διεθνές δίκαιο δεν φοβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα όταν χρειαστεί. Δεν είμαστε στο σημείο ακόμα το πιο σκληρό. Πιστεύω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαι βέβαιος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα θέλει να μας συνδράμει. Να πω δύο λεπτά σε αυτά που είπε ο κύριος Λιβανός και γιατί δεν θέλω καμία παρεξήγηση. Για όσους με γνωρίζουν και μιλάω προσωπικά πια, είμαι όχι μόνο υπέρ της εθνικής συνεννόησης, υπέρ της παραγωγικής πολιτικής, ειδικά στην εξωτερική πολιτική. Είμαι κάθετα εναντίον και το κόμμα μου, της εθνοκαπηλείας, της πατριδοκαπηλείας. Όταν αναφέρθηκα, γιατί κύριε Λιβανέ, τα αποτελέσματα τώρα φαίνονται, όταν αναφέρθηκα στη Συμφωνία των Πρεσπών, για μας ποιο ήτανε και το λέγαμε σε όλους τους τόνους, δεν εισακόμασταν παρά μόνο από κάποια σοβαρά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα οποία συζητούσαμε και μας στήριζαν, έστω και σιωπηρά. Όταν γίνεται η Συμφωνία των Πρεσπών, έχουμε διαβάσει ένα πράγμα από αυτά που είπατε και συμφωνώ, ότι έχουμε αστάθεια και πολεμική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και με τη Λιβύη να είναι στην κατάσταση που είναι, τα είπε η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα επανέλθω. Με την Ευρώπη να μην έχει βρει τα πατήματά της καθόλου, να μην έχει εξωτερική πολιτική επί της ουσίας, με την Αμερική να είναι έτσι όπως είναι με τον κύριο Τραμπ. Τι διαβάσαμε λοιπόν, και με την Τουρκία, με έναν κύριο Ερντογάν, ο οποίος θέλει να παίξει οπωσδήποτε το ρόλο του περιφερειακού, της περιφερειακής μεγάλης δύναμης. Οπότε εκεί, τι είπαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, πρέπει είναι πατριωτικό καθήκον να φτιάξει σχέσεις καλής γειτονίας στα βόρεια σύνορά σου, να μην, δηλαδή να γίνεις πρωταγωνιστής της σταθερότητας. Αυτό είχε να κάνει και με την ενεργητική πολιτική που αναπτύξαμε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Έχω ένα ερώτημα. Εκεί τι αντιμετωπίσαμε, συγγνώμη δύο λεπτά, γιατί εδώ, αν είναι να κάνουμε εθνική συνεννόηση, δεν είναι πίσω κύριε Λιβανέ, αν δεν εξωτερική πολιτική. Πρέπει να ακούσει η κοινωνία για να μην ξαναπέσει θύμα πατριδοκαπηλείας, γιατί τα πράγματα σε έναν κόσμο μεταβαλλόμενο είναι κρίσιμα. Η αδράνεια λοιπόν δεν θα συμβεί τίποτα αν ξεσηκώσουμε όλη την ακροδεξιά. Κύριε Αναγνωστοπούλου, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Θέλω γρήγορη απάντηση μόνο. Αναφερθήκατε στον κύριο Κοντζέα τότε που τον κατηγορούσαν για τον ευρικό γείτονα. Ο κύριος Κοντζέας είχε πει και κάτι άλλο όμως. Να μην είμαστε μονοχαφάιδες. Και θέλω να πω, αυτό είναι επιχείρημα, πρέπει να είναι επιχείρημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, ότι είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να
κοιτάξουμε το θέμα της συνεκμετάλλευσης. Είπε η Ελλάδα ποτέ ότι βάσει του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο δεν συζητάει με όλους τους γείτονες, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν, τα βρίσκουμε με τον κύριο Ερντογάν ή με τον οποιονδήποτε κάτω από το τραπέζι. Είπαμε, βάζουμε τα προβλήματα μπροστά και αν κατηγορούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για αδράνεια, ναι, είναι ότι στον ΟΗΕ δεν έθεσε τα προβλήματα στον κύριο Ερντογάν. Απαντήστε, κύριε Λιβανέ, για να κλείσουμε. Το διεθνές δίκαιο συζητάμε με όλους μας τους γείτονες, όπως έγινε και με τη συμφωνία των Πρεσπών και πάνω στο τραπέζι. Εγώ νομίζω Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να ξέρουν. Να πάμε τη συζήτηση μπροστά, να μην μείνουμε στο χθες. Ναι. Οι απόψεις έχουν καταγραφεί. Έχετε ψηφίσει ειδικά για το θέμα των Πρεσπών. Ο κόσμος έχει εκφραστεί. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Νομίζω ότι με είναι τον καθαρή. Κύριο Σαμαρά, τι θα κάνετε, κύριε Λιβανέ? Εδώ επήγουν τα πράγματα και βγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός και λέει να ακυρώσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι σοβαρά για πράγματα. Για κάποιο λόγο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την απάντηση. Απάντηση και κλείνουμε. Καλείτε για πολύ λίγο. Και είναι καλό συνομιλητής ο κύριος Λιβανός και δεν μας αφήνεται. Άρα, την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κολλήσει πάνω σε τοποθετήσεις, ρετσέτες κ.ο.κ. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρώπη. Έχει πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι την ακολουθούν, έχει πολλά στελέχη και κυρίως έχει δύο πολύ σημαντικά στελέχη, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει για την πατρίδα. Εμείς ακούμε τις απόψεις, τους σεβόμαστε. Τι έχουμε κάνει για την πατρίδα? Νομίζω ότι μπορώ να μιλάω για πολλές ώρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική, την οποία όλοι μαζί ακολουθούμε και δουλεύουμε. Οι εκφραστικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε ψηλό επίπεδο είναι κομμάτι ακριβώς αυτής της πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Αναγκοστοπούλου και τον κύριο Λιβανό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε. Να πούμε την καλημέρα μας όλη την Ελλάδα. Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα.